που θα μας την πει η Άρια, συνελήφθη πριν από λίγα λεπτά πολύ γνωστός Έλληνας τραγουδιστής. Άρια. Κρατείται σε τμήμα του κέντρου της Αθήνας Γιώργο με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής, με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Πρόκειται για έναν άνθρωπο 69 χρόνων, ο οποίος κατηγορείται ότι άσκησε βία σε βάρος της 47χρονης σύζυγου του σήμερα τα ξημερώματα. Στις 2 παρατέταρτο το βράδυ, η κοπέλα πήγε στο τμήμα και κατήγγειλε ότι ο συγκεκριμένος τραγουδιστής είναι πασίγνωστος, πάρα πολύ γνωστός. Όλοι έχουμε τραγουδήσει τις επιτυχίες του. Την έπιασε από το λαιμό και την απείλησε. Τι λες τώρα. Κρατείται για ενδοοικογενειακή βία στο κέντρο της Αθήνας. Επειδή για ευνόητους λόγους δεν μπορούμε να πούμε το όνομα, είναι πραγματικά ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα. Ναι. Τώρα είναι μεγαλύτερο σε ηλικία, δηλαδή και τώρα όμως τραγουδάει σε μαγαζιά. Βέβαια. Αλλά στο παρελθόν πρέπει να ήταν από τις μεγαλύτερες φίρμες που υπήρχαν. Δηλαδή τα τραγούδια του τα έχουμε τραγουδήσει όλοι, όπως λες και εσύ. Όλοι. Και έχει γίνει νούμερο ένα. Και ευγενική φυσιογνωμία στο. Ναι, εντάξει τώρα. Και ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Μην βγάζουμε συμπεράσματα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Η κατηγορία πάντως είναι Γιώργο για ενδοοικογενειακή βία, ειδικότερα την έπιασε από το λαιμό και την απείλησε. Και κρατείτε πήγε το ακόμα, κατήγγειλε η γυναίκα στο αστυνομικό τμήμα. Το κατήγγειλε στις 2 παρατέταρτο. Πώς έγινε, Άρια. 1:43 πήγε η γυναίκα, συνελήφθη και κρατείται. Έχει συλληφθεί. Δεν δηλαδή, διαφεύγει του. Άρα είναι στο αστυνομικό τμήμα τώρα, κρατείται. Είναι στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα του κέντρου της Αθήνας. Δεν μπορούμε να πούμε για ευνόητους λόγους ποιο είναι αυτό. Βαριά κατηγορία. Χειροδίκησε. Την έπιασε από το λαιμό. Την απείλησε. Παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι πράγματα είναι αυτά, ρε γάμο. Δηλαδή ο άλλος πήγε τη μαχαίρωσε, τη σκότωσε. Δεν θες χωρίζεις. Τι πράγματα είναι αυτά, δηλαδή τι έξαρση είναι αυτή. Δηλαδή τα εμβόλια λένε ότι. Τι δεν καταλαβαίνω, θα μου πείτε, θα γίνω και εγώ ψεκασμένος. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή γινόντουσαν παλιά και δεν τα μαθαίναμε. Νομίζω ότι πια. Καλά, τώρα μην μπερδεύουμε την επιστήμη με τις διαταραχές. Πλάκα κάνω σε αυτό. Αλλά θα πεις πόσο πλάκα μπορεί να κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Αλλά γενικά, βλέπω το τελευταίο διάστημα, είναι έξαλλος ο κόσμος. Δεν περνάει καλά. Είναι. Δεν ξέρω, και ξεσπάει μέσα στο σπίτι του, μέσα στις συντρόφους του. Νομίζω ότι απλά πλέον τα μαθαίνουμε και δεν τα κουκουλώνουμε. Και αυτό καλό είναι, είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Δεν τα κουκουλώνουμε, γι' αυτό τα μαθαίνουμε κιόλας. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Βουλή. Πάμε στον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος χθες, Τάσο, ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρθηκε στην κυρία